Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμούς. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Αργυρό ξέρει καλά πως πρέπει να έχει τους φίλους από κοντά και τους εχθρούς ακόμη κοντύτερα. Έτσι αποφασίζει να τα βρει με τη Σάντρα και να περάσει λίγο χρόνο μαζί της για να τη γνωρίσει καλύτερα και να την καταλάβει. Ο καφές όμως με τη Σάντρα δεν εξελίσσεται όπως περίμενε η Αργυρό και αποφασίζει να λάβει δραστικά μέτρα τα οποία θα αποκαλύψει μόνο σε ένα άτομο, τον άντρα της. Η ίδια είναι αποφασισμένη να παίξει το παιχνίδι με πονηριά και να μην αφήσει τη Σάντρα να την κοροϊδέψει και να της κλέψει τον αστέρι από τη ζωή της, για την οποία τόσο πολύ πάσχησε. Την ίδια στιγμή ο Χρήστος κάνει έκπληξη στη Στέλλα, αλλά της λέει κάτι που τον προβληματίζει. Της επισημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να ηρεμήσουν και να περάσουν χαλαρές στιγμές σαν ένα φυσιολογικό ζευγάρι. Στο μεταξύ η Καλλιόπη καταφέρνει να βρει το Ρούσο και να τον ευχαριστήσει για τα χρήματα που έστειλε. Η απάντησή του όμως είναι κάπως διαφορετική από αυτή που περίμενε η καπετάνισσα, καθώς της ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ιδέα για ποια χρήματα μιλάει. Η Καλλιόπη μένει άναυδη από την αποκάλυψη του Ρούσου ότι δεν έδωσε αυτός τα χρήματα στην οικογένεια του νεκρού εργάτη και τώρα θέλει να μάθει ποιος πρόσφερε αυτό το ποσό. Στο μεταξύ, ο θάνατος της Σέβας συγκλονίζει τους πάντες στην Ανοποριά. Ο Χρήστος θα ανακρίνει το Βαγγέλη, προσπαθώντας να ολοκληρώσει την εικόνα γύρω από το Μαθιό και τη σχέση με τον Ευθύμη. Ο εισαγγελέας υποπτεύεται ότι ο Σταματάκης ξέρει πολύ περισσότερα από όσα λέει τόσο για την Εύα όσο και για τον Ευθύμη. Την ίδια στιγμή η Στέλλα παραδέχεται στον πατέρα της τα αισθήματα που έχει για τον Χρήστο και το γεγονός ότι τον έχει ερωτευτεί.